ποίηματα Αγίου Δωδεκαημέρου. Μια ραδιοφωνική προσέγγιση των νοημάτων των εορτών του Αγίου Δωδεκαημέρου από τη φωνή της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως. Καθημερινά στις 10 το πρωί στο Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Έτη πολλά και ευλογημένα. Χριστός ετέχθη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την εορτή των Χριστουγέννων την ονομάζει Μητρόπολη των Εορτών. Και αν δεν ήταν η Ανάσταση, θα λέγαμε ότι η γέννηση για την Εκκλησία είναι εορτή εορτών και πανήγυρης πανηγύριων. Πρώτη λοιπόν και μεγίστη εορτή στην Ορθόδοξη Εκκλησία από άποψη σημασίας και τοποθετήσεως των γεγονότων μέσα στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας είναι η Ανάσταση. Δεύτερη, η γέννηση του Χριστού. Βεβαίως, θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, δεν χωρίζονται τα γεγονότα διότι οι θείες ενέργειες έχουν ίση θέση και σημασία στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας και το σχέδιο του Θεού, βέβαια, για τη σωτηρία του κόσμου. Ούτε η γέννηση, λοιπόν, δικαιώνεται χωρίς την Ανάσταση, ούτε η Ανάσταση νοείται χωρίς τη γέννηση. Η θέση και η σημασία της γιορτής της γεννήσεως στην Ορθόδοξη Εκκλησία φαίνεται στην Ιερή Υμνολογία, που είναι η καλύτερη γλώσσα της Εκκλησίας και της θεολογίας. Ψάλαμε σήμερα. «Επεσκέψατο ημάς εξύψους ο Θεός ημών, Ανατολή Ανατολών και η ενσκότη και σκιά εύρωμεν την αλήθειαν. Και γάρ εκ της Παρθένου ετέχθη ο Κύριος». Θα προσπαθήσουμε λοιπόν όλες αυτές τις ημέρες του Αγίου Δωδεκαημέρου με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Ανθίμου να προσεγγίσουμε κάποιες από τις πολύ σημαντικές έννοιες που μας προσφέρει το Άγιο Δωδεκαήμερο. Ακούσαμε το απολυτίκιο της γεννήσεως του Κυρίου μας και ας προσπαθήσουμε φίλοι ακροατές στην πρώτη μας αυτή επικοινωνία να ψηλαφίσουμε τη γέννηση του Χριστού στην υμνολογία αυτής της εορτής. Φίλοι ακροατές, ό,τι δεν μπορούν να συλλάβουν με το μυαλό τους οι άνθρωποι και δεν μπορούν να το εκφράσουν με τα λόγια τους, το κάνουν ύμνο και τραγούδι. Έτσι εκφράζουν την χαρά και την λύπη τους, τα θαύματα του κόσμου και τις αποκαλύψεις του Θεού. Ο ύμνος και το τραγούδι που πηγάζουν από τα κατάβαθα της υπάρξεώς μας είναι η ειλικρινέστερη και πνευματικότερη δημιουργία μας. Ένα σοφός και πιστός είπε πως η μουσική έχει την δύναμη να εκφράζει το θείον μυστήριον βαθύτερων πάσης θεολογικής διατυπώσεως. Οι συνοπτικοί Ευαγγελιστές ιστόρισαν το θαύμα της γεννήσεως του Χριστού. Ο Ιωάννης θεολόγησε με επιγραμματική λιτότητα. Ο Λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Και η Εκκλησία σύστησε εορτή και μυσταγωγή τους πιστούς στη Θεία Γέννηση με ύμνους των αγγέλων και των ανθρώπων. Δόξαν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ή η Παρθένο σήμερον των υπερούσιων τίκτη. Φίλοι ακροατές, η υμνολογία της ημέρας, έτσι όπως την ακούσαμε και τη χαρήκαμε σήμερα,
είναι ένα αριστουργηματικό υπόμνημα των διηγήσεων των Ευαγγελιστών. Πρώτα-πρώτα, οι ιεροί υμνογράφοι τονίζουν το υπερφιέστατο μυστήριο της γεννήσεως. Ας δούμε μερικά αποσπάσματα ύμνων που δείχνουν πως η γέννηση του Χριστού είναι μυστήριο που δεν σηκώνει έρευνα και πολυπραγμοσύνη. Τα τεμάχια αυτά θα προσπαθήσουμε να τα ψηλαφίσουμε ευθύς αμέσως. Ο Γάριν διέμεινε Θεός ον αληθινός και ούκιν προσέλαβεν άνθρωπος γενόμενος δια φιλανθρωπίαν. Δηλαδή, αυτό που ήταν παρέμεινε Θεός αληθινός και αυτό που δεν ήταν το προσέλαβε. Δηλαδή, έγινε άνθρωπος από φιλανθρωπία. Ο αχώρητος παντί πώς εχωρήθη εγκαστρή, ο εγκόλπης του πατρός πώς εναγκάλες της μητρός, ρωτάει ο ιερός υμνογράφος. Ου φέρει το μυστήριον έρευναν, πίστη μόνη τούτο, πάντες δοξάζομεν κράζοντες, μετασού και λέγοντες, ανερμήνευτε Κύριε δόξαση. Και το τελευταίο. Μυστήριον ξένων, ωρό και παράδοξον, την φάτνην χωρίων. Αγαπητοί μου, πολλές εκφράσεις που δείχνουν μερικές όψεις του μυστηρίου, όπως είναι η διατήρηση της Παρθενίας της Θεοτόκου, ο ανώδυνος τόκος, πώς σαρκώθηκε ο λόγος και συγχρόνως δε χωρίζεται του πατρός, πώς χώρεσε τον αχώρητο το σπήλαιο και άλλα πολλά, ευρίσκονται μέσα στους ύμνους της Εκκλησίας αυτήν την μεγάλη ημέρα της εορτής των Χριστουγέννων. Ψάλαμε σήμερα. Μέγα και παράδοξον θαύμα, τετέλεστε σήμερον. Παρθένος τίκτη και μήτρα ου φθήρεται. Ο λόγος σαρκούται και του πατρός ου και χώριστε. Πράγματι, είναι μυστήριο η γέννηση του Χριστού. Ο Ιωσήφ, ο Βριένιος, έλεγε πως αυτό, τούτο το γεγονός, υπερβαίνει την ημετέραν κατάληψη, δηλαδή αντίληψη. Και απλώς προκαλεί τον θαυμασμό και τη δοξολογία των ανθρώπων. Το μυστήριο αυτό, ή καλύτερα να πούμε τα μυστήρια του Θεού, είναι έξω από κάθε ανθρώπινο λογικό σύστημα. Δεν αποδεικνύονται με τα λόγια, αλλά βιώνονται μέσα στην πίστη και στη λατρεία της Εκκλησίας. Στο μυστήριο της ενσαρκώσεως του Κυρίου ενώθηκαν μεταξύ τους σε αδιάσπαστη, αδιαίρετη και ασύγχυτη ένωση οι δύο φύσεις. Η σάρκα ήταν σάρκα και όχι Θεός, έστω και αν έγινε σάρκα του Θεού. Το ίδιο ο Λόγος ήταν Θεός και όχι άνθρωπος, έστω και αν πήρε οικονομικώς την ανθρώπινη φύση, έστω και αν ήταν διαφορετικές οι δύο φύσεις και άνισες μεταξύ τους. Θεός η μία, άνθρωπος οι άλλοι, ενώθηκαν. Η ένωση αυτή έγινε στο ένα και μοναδικό πρόσωπο του Θεού Λόγου. Γι' αυτό και δεν χωρίζουμε το Χριστό σε άνθρωπο ή σε Θεό ξεχωριστά. Γιατί άραγε? Και απαντούμε. Γιατί οι δύο φύσεις είναι αχώριστα ενωμένες και θα παραμείνουν ενωμένες μέχρι τη συντελείας των αιώνων. Η γέννηση του Χριστού, αγαπητοί μου, είναι παράδοξη και δεν ακολουθεί τους ανθρώπινους νόμους. Ο Χριστός δεν είναι πλάσμα που προέρχεται από κάποια νοερά ουσία που δεν υπήρχε πρώτα. Δεν γεννήθηκε όμως κάποιος άνθρωπος που μετά από λίγο θα πεθάνει. Δεν είναι σύζευξη νοός και σαρκός, αλλά Θεός και άνθρωπος. Τέλειος άνθρωπος με ψυχή και σώμα και τέλειος Θεός. Γεννήθηκε απαθώς, άνεφο δεινών
χωρίς να λύσει της παρθενίας τα σύμβολα, χωρίς να χωριστεί από τον πατρικό κόλπο, εγγαστρός ψάλαμε προεοσφόρου εγέννησάσε, σύ ιερεύς εις τον αιώνα. Στην ενσάρκωση, αγαπητοί μου του Χριστού, πήρε μέρος, θα πρέπει να το σημειώσουμε εδώ, ολόκληρη η Αγία Τριάδα. Ο Πατέρας ήθελε να σωθούμε και ο Υιός έγινε το όργανο της σωτηρίας μας και το Πνεύμα το Άγιο έγινε η αιτία να ενσαρκωθεί ο Ιησούς Χριστός. Τι ήθελε ο Πατέρας? Ο Πατέρας ήθελε να ελευθερωθούμε. Ο Υιός έγινε το λύτρο της ελευθερίας και το Πνεύμα το Άγιο είναι το δώρο της ελευθερίας. Γι' αυτό και ένα τροπάριο αυτής της ημέρας μας λέει τα εξής. «Ο πατήρ ευδόκησεν, ο λόγος άρξε γένετο και η παρθένος έτεκε, θεών εν ανθρωπίσαντα». Να πω ένα παράδειγμα. Στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, όταν πήγε ο Αρχάγγελος να της πει πως θα γεννήσει τον Υιό του Θεού, η Θεοτόκος, εντός εισαγωγικών αυτό, διαταράχθη από τα λόγια αυτά και ρώτησε πως θα πραγματοποιηθεί αυτό αφού δεν γνωρίζει άντρα. Τότε ο Αρχάγγελος, ας θυμηθούμε, δεν της είπε τον τρόπο, αλλά απλώς ανέφερε «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσιση». Δηλαδή, η ενσάρκωση θα γίνει με το Άγιο Πνεύμα. Ούτε και ο Αρχάγγελος δεν γνώριζε τον τρόπο της ενσαρκώσεως και της γεννήσεως. Ο Ιερός Φώτιος, θέλοντας να δείξει τον υπερβάλλοντα πάντα νουν τρόπο της συλλήψεως και της γεννήσεως της Θεοτόκου, βάζει στο στόμα του Αρχαγγέλου τα εξής λόγια. Ποιος γνωρίζει να ερμηνεύσει τη δεσποτική απόφαση? Ποιος μπορεί να δώσει εξηγήσεις για το βασιλικό πρόσταγμα και να παρουσιάσει το μυστικό λόγο της οικονομίας? Ποιος μπορεί να κηρύξει τρόπο παράδοξο γεννήσεως? Ποιος μπορεί να εξιχνιάσει το ανεξιχνίαστο μυστήριο? Πώς θα γίνει αυτό? Ένα γνωρίζω, ένα διδάχτηκα, για ένα πράγμα με στείλανε. Αυτό σου λέω, Πνεύμα Άγιο επελεύσετε επί σε. Αυτό, το Πνεύμα δηλαδή, θα σε διδάξει πώς θα κυοφορήσεις. Αυτό θα σου εξηγήσει πώς θα συλλάβεις. Αυτό το Πνεύμα το Άγιο γνωρίζει καλά την δεσποτική απόφαση αφού είναι ομόθρονο. Εγώ είμαι δούλος, διάκονος δεσποτικών προσταγμάτων, όχι ερμηνευτής του προστάγματος. Είμαι υπουργός του θελήματος, όχι όμως ο ερμηνευτής του βουλήματος. Το Πνεύμα το Άγιο θα δώσει τα πάντα. Πριν να γεννηθεί ο Χριστός, αγαπητοί μου, ήταν μυστήριο το αποκεκριμένον από τον αιώνων και από τον γενεών. Όταν ενσαρκώθηκε, ο τρόπος παραμένει μυστήριο. Μετά τη γέννηση, πάλι μυστήριο. Όταν ανελεμβάνετο εις τον ουρανόν, εξεπλήττοντο οι άγγελοι από το δεσπότη. Ο Ιωσήφ ο Βριένιος έλεγε ότι ο Χριστός είναι μυστήριο, πιστευόμενον, αλλού γινωσκόμενον, προσκυνούμενον, αλλού πολυπραγμονούμενον, ομολογούμενον, ουχή καταλαμβανόμενον. Thank you.
αγαπητοί μου, ο Μέγας Αθανάσιος γράφει πως αυτά που οι άνθρωποι με το μυαλό τους τα χαρακτηρίζουν ως αδύνατα, αυτά ο Θεός τα παρουσιάζει ως δυνατά. Οι ιεροί μνογράφοι απλώς περιγράφουν το μυστήριο. Ένα παράδειγμα από όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα είναι το δύστιχο του συναξαρίου της εορτής. «Θεός το τεχθέν, ιδέ μήτυρ παρθένος, τι μίζον άλλο κενόν είδε νυκτήσεις». Το μόνο κενόν και πρόσφατον είναι η γέννηση του Χριστού κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, ένα μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας. «Σήμερον ο δεσπότης ράκης παργανούτε, ο αναφής ως βρέφος». Δεν μας λένε, αγαπητοί μου, ούτε πως γεννήθηκε, ούτε πως σπαργανούται ο Θεός σαν βρέφος. Απλώς καταπλήσονται από το μεγάλο αυτό γεγονός. Άλλοι πάλι πατέρες, αυτά που λένε οι υμνογράφοι, τα γράφουν με περισσότερα λόγια. «Ο καθήμενος επί των χερουβίμ ως βρέφος πρόκειται σήμερον. Ο αόριστος ορίζεται. Ο ασχημάτιστος σχηματίζεται. Ο ακίνητος από τον ουρανίον θρόνον επί της γης πάλιν αντιμεθίσταται». Ήταν πεδίον ουρανού παλαιότερων. Ο Άγιος Αμφιλόχιος γράφει ο Φάτνη συμμέτοχε τον Χερουβίμ και ομότιμε τον Σεραφείμ». Γι' αυτό και ένας σύγχρονος επίσης μας λέει πως η γέννηση του Χριστού βιώνεται μέσα από την πίστη και τη λατρεία της Εκκλησίας και όχι μέσα στη λογική. Η Εκκλησία δεν είναι σύστημα ιδεών, αλλά ένα κήρυγμα γεγονότων, και ας προσέξουμε, όχι απλώς ιστορικών, αλλά γεγονότων που βιώνονται και επαναλαμβάνονται στις καρδιές των ανθρώπων. Ας δούμε όμως τώρα, αγαπητοί μου, ποιοι είναι οι λόγοι της ενσαρκώσεως. Οι ιεροί μνογράφοι πρώτα-πρώτα τονίζουν πως ο Θεός δεν άφησε ποτέ απρονόητο, στην τύχη του δηλαδή, τον άνθρωπο. «Ιδόν ο κτίστης, ο λίμενον των άνθρωπων, χερσίν, όν επίησε, κλίνας ουρανούς κατέρχεται». Αφού είδε δηλαδή ο κτίστης να καταστρέφεται ο άνθρωπος που τον έπλασε με τα χέρια του, κατέρχεται. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως ο Μέγας Αθανάσιος, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς και ο Ιωσήφ, ο Βριένιος, ερμηνεύοντας την αλήθεια αυτή του υμνογράφου, τονίζουν τα εξής. «Όλα τα δημιουργήματα του Θεού θα ήταν άθλια και θα εστερούντο τις δόξεις του Θεού, εάν δεν δέχονταν την πρόνοια του Θεού. Θα ήταν ακόμη ο Θεός ένας Θεός ανάξιος λόγου, εάν άφηνε την κτήση έρημη της αγαθότητός του. Καλύτερα να μην είχε δημιουργηθεί ο κόσμος και ο άνθρωπος ή να εδημιουργούντο και ήταν παραμελημένοι της πρόνοιας του Θεού και να χάνονταν. Εάν ο Θεός, αγαπητοί μου, δεν προνοούσε για τα πλάσματά του, τότε θα ήταν ασθενής, μιας και θα άφηνε το έργο του να φθείρεται. Αλλά ούτε η κτήση είναι τόσο άθλια, ούτε ο Θεός είναι τόσο άδικος, ανέστητος και ανένδοτος, ώστε να μην στείλει τον Υιό του το μονογενή στη γη και κανένα πράγμα πάνω στη γη. Ούτε ο ουρανός, ούτε η θάλασσα, ούτε η ύπαρξη των αγγέλων δεν δείχνει την αγάπη του Θεού στον άνθρωπο, όσο η ενανθρώπιση πάνω στη γη του Λόγου του Θεού, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, η συγκατάβασή του πάνω στη γη και το ταπεινό του σχήμα. Κατέβηκε εκείνος εκεί που είμαστε εμείς. Γιατί? Για να ανεβάσει εμάς εκεί που είναι Αυτός. Όταν είδε το λογικό γένος, δηλαδή τον άνθρωπο, να χάνεται, το θάνατο να βασιλεύει, τον διάβολο να κυριαρχεί, την υπερβάλλουσα κακία του ανθρώπου, έγινε άνθρωπος. Γεννήθηκε ως άνθρωπος. Amen.
Αγαπητοί μου, ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, λέει πως ο Θεός είχε δύο συνάφειες, δηλαδή επαφές με τον άνθρωπο. Η πρώτη ήταν στον Παράδεισο. Όταν δημιούργησε τον άνθρωπο, του έδωσε ό,τι πιο πολύτιμο είχε, την πνοή του. Ενεφύσισε στον Αδάμ πνοήν ζωής, δηλαδή του χάραξε το κατοικώνα που είναι η ελευθερία του νου, αφού ο νους είναι η κυριότερη δύναμη της ψυχής. Στη δεύτερη συνάφεια, δηλαδή όταν ενσαρκώθηκε από τα πανάγια αίματα της υπεραγίας Θεοτόκου και ενώθηκε με τον άνθρωπο, ο Χριστός πήρε ό,τι πιο χειρότερο υπήρχε στην οικουμένη, την ανθρώπινη φύση. Λαθών ετέχθης υπό το σπήλαιο. Η ανθρώπινη φύση ήταν το βάρος της γης, η βδελιγμία των αγγέλων, το υποχείριο των δαιμόνων. Αυτή την ανθρώπινη φύση πήρε ο Κύριος για να δείξει ότι το πιο συγγενές πλάσμα του Θεού στη γη είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Ο Χριστός, με την ενσάρκωσή Του, χάρισε στους ανθρώπους τον εαυτό Του. Αυτό το δώρο, αγαπητοί μου, είναι το μεγαλύτερο που μπορεί να κάνει ο Θεός στον άνθρωπο. Δεν υπάρχει άλλο μεγαλύτερο, ούτε ίσο για να συγκριθεί με αυτό. Μας έδειξε το δρόμο που ακίνδυνα θα μας οδηγήσει στη θέωση και ο δρόμος αυτός είναι η μέθεξη του ανθρώπου με το Θεό, η συμμετοχή μας στις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Είναι η θέα του Θεού, το ξύλο της ζωής. Η αμαρτία είναι ο δρόμος προς την ανυπαρξία, αφού ο Θεός ως όντα, ως δημιουργία, μόνο τα καλά δημιούργησε. Τα κακά είναι ανύπαρκτα. Τώρα, σήμερα, με τη γέννησή του, ο αμαρτωλός άνθρωπος επανέρχεται στο είναι, στη ζωή. Η αόριστη ζωή παίρνει νόημα, γίνεται στο πρόσωπο του Χριστού συμμέτοχος στη χάρη του Θεού. Η πρώτη δημιουργία έγινε δια του Υιού και η δευτέρα, η αναδημιουργία πάλι δια του Υιού. Ο Άγιος Κύριλλος χρησιμοποιεί το παράδειγμα της Φάτνης για να μας δείξει τη φιλανθρωπία του Χριστού. Όταν έφτασε ο καιρός να ενσαρκωθεί ο Χριστός, ο άνθρωπος, είχε αποκτηνωθεί. Όπως τα ζώα την τροφή τους τη βρίσκουν στο παχνί, στη φάτνη, κατά παρόμοιον τρόπο και ο Χριστός τοποθετήθηκε ως τροφή μέσα στη φάτνη. Οπότε, όταν οι αποκτηνοθέντες άνθρωποι προσήλθαν στη φάτνη, αντί για χόρτο βρήκαν άρτο εκ του ουρανού πεσόντα, δηλαδή το σώμα της ζωής. Ο Χριστός έγινε η τροφή του κόσμου, άρτο ζωής αιωνιζούσης, γενέστομη το σώμα σου το Άγιον, λέμε στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Τι έκανε λοιπόν ο Χριστός? Πήρε την αγριοθήσαν ανθρώπινη φύση και της έδωσε την ημερότητα της χάριτος του Θεού. Οι λύκοι γίνανε αρνιά. Οι σκήθες, Έλληνες και Ιουδαίοι από ένα γένος, το γένος του Χριστού. Αγαπητοί μου, ένας άλλος ύμνος των Χριστουγέννων μας δείχνει την ταπείνωση του Χριστού. Ψάλαμε. Λαθών ετέχθης υπό το σπήλαιον, αλ ουρανός επάσινε κήρυξε, ως περστόμα τον αστέρα προβαλόμενο σωτήρ.
και μάγους ή προσύνεγγεν, εν πίστη προσκυνούντασε, μεθόν ελέησον ημάς. Ο πρώτος Αδάμ, με την υπερηφάνειά του έφερε την έχθρα ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους, ενώ ο νέος Αδάμ, με την ταπείνωσή του, ειρηνοποίησε το Θεό και τους ανθρώπους και μας έδειξε τον αληθινό δρόμο της θεώσεως, που είναι η ταπείνωση. Εάν ο Θεός ερχόταν γυμνός, δηλαδή χωρίς το κάλυμα της ανθρώπινης φύσεως, κανείς από μας δεν θα μπορούσε να τον αντικρίσει. Παράδειγμα, ο ήλιος. Όταν κανείς αντικρίζει με γυμνούς οφθαλμούς τον ήλιο, τυφλώνεται. Το ίδιο μπορεί να πάθει και εκείνος που αντικρίζει το Θεό. Μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε». Εάν ερχόταν με όλη τη δόξα του, κανείς δεν θα μπορούσε να τον αντικρίσει. Ήλθε όμως ταπεινός, για να μην τρομάξει τον άνθρωπο. Πήρε το όμοιον, για να σώσει το όμοιον. Στο όρο Σινά παρουσιάστηκε στο Μωυσή με όλη του τη δόξα και κατατρόμαξαν οι πάντες. Ενώ, τι έγινε χθες και σήμερα με την υμνολογία της Εκκλησίας. Στη γέννησή του ήλθε αθόρυβα, ταπεινά, σαν βροχή πάνω στο σφουγγάρι. Ταπείνωσε τον εαυτό του για να σώσει εμάς. Ακόμη και οι παραστάτες του θρόνου του, δηλαδή οι άγγελοι, δεν γνώριζαν το γεγονός. Σύμμορφος της δούλης ο δεσπότης γέγονε. Οι ναϊδούλοι γένονται σύμμορφοι πάλιν Θεού. Δηλαδή, πήρε την ίδια μορφή με τους δούλους για να γίνουν οι δούλοι σύμμορφοι με το Θεό, μας λέει ο Άγιος Αμφιλόχιος. Ταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε Υιός ανθρώπου για να αποκτήσουμε εμείς Πατέρα τον Θεό. Αλλού πάλι, η υμνολογία της γεννήσεως θα μας μιλήσει για την απολύτρωση που έφερε ο Υιός του Θεού. «Αγαλιάστο ουρανός, γη εφρενέστο, ότι ετέχθη επί γης ο αμνός του Θεού, παρέχον το κόσμο την απολύτρωση». Εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι η απολύτρωση είναι οικουμενική. Ο λαός είδε, ο πριν ημαυρωμένος, με θυμέραν φως της άνω φρικτορίας. Έθνη Θεό δε, κλήρον Υιός προσφέρει. Νέμον εκείσε, την απόρριτον χάριν, ου πλείον εξύνθησεν η αμαρτία. Δηλαδή, η λύτρωσή μας είναι οικουμενική, δεν ανήκει σε κανένα έθνος, αλλά είναι παγκόσμια. Αγαπητοί μου, υπάρχουν πολλές πλευρές του μυστηρίου της ενσαρκώσεως που θίγουν οι ιεροί υμνογράφοι. Εμείς μπορούμε να κάνουμε μία σύνοψη αυτών πριν τελειώσουμε. Εκείνο που δεν μπορούσαμε ποτέ να ελπίσουμε και να φανταστούμε, τώρα το βλέπουμε μπροστά μας. Τι γίνεται τώρα? Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να λύσει την αρχαία κατάρα, να διαλύσει το μεσότυχο του φραγμού και το σπουδαιότερο, εκείνο που άπαξ έγινε στη Βηθλεέμ, επαναλαμβάνεται τώρα συνεχώς στην Εκκλησία. Τι γίνεται λοιπόν? Η Εκκλησία είναι μια φάτνη ή μια Παναγία, όπου γεννιούνται συνεχώς και κυοφορούνται πάντοτε τα τέκνα της Μαρίας. Είμαστε παιδιά της Μαρίας που γεννιόμαστε μέσα στη μήτρα της Εκκλησίας,
με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό και γινόμαστε αδελφοί του Χριστού και Υιοί του Θεού, τη χάριτη του ενανθρωπίσαντος Θεού. Ο εορτασμός της γεννήσεως είναι οντολογική ένωση του καθενός μας με το Χριστό στην τράπεζα της ζωής. Όπως γράφει και ένας σύγχρονος αγιορείτης, η 25η Δεκεμβρίου εορτάζεται όλο το χρόνο. Σε κάθε Θεία Λειτουργία, μετά από ταπείνωση και δάκρυα και τον πόθο να συναντήσουμε τον Ιησού στα όρια της προσωπικής σχέσεως, στη Βηθλεέμ της Εκκλησίας, που είναι και ο τόπος της προσωπικής μας πνευματικής γεννήσεως. Σε πολλούς ανθρώπους, ο Χριστός έχει γεννηθεί πριν ακόμη εορτάσουν ημερολογιακά τη γέννηση του Χριστού. Αισθάνονται κατά την ώρα της προσευχής ή της Θείας Ευχαριστίας τα βρεφοπρεπείς κηρτήματα του Θεού. Αλίμονο σε αυτούς που περιμένουν την 25η Δεκεμβρίου για να συνειδητοποιήσουν τη σάρκωση του Θεού Λόγου. Κατανοείται το περιεχόμενο της γεννήσεως του Χριστού ανάλογα με το μέτρο της θεώσεως του καθενός μας. Ενανθρωπίζεται μέσα μας ο Χριστός ανάλογα με το μέτρο της καθαρότητος και της αγιότητός μας. Όσο κανείς τον γνωρίζει με αυτόν τον τρόπο, τόσο περισσότερο τον επιθυμεί. Εκνικτός λοιπόν, ορθρίζοντες, ας πούμε και εμείς με τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο και έναν άλλο Άγιο, τον Άγιο Κοσμά τον Ποιητή: Χριστός γεννάτε, δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε. Χριστός επί γης υψώθητε. Άσατε το Κυρίο πάσα η γη και ενεφροσύνη, ανυμνήσατε λαοί, ότι δε δόξαστε. Αγαπητοί ακροατές, ο χρόνος της εκπομπής μας «Μηνύματα Αγίου Δωδεκαημέρου» έφτασε στο τέλος του. Πρώτο Θεός, αύριο, την ίδια ώρα και πάλι κοντά σας, με τα μηνύματα του Αγίου Δωδεκαημέρου, για να προσεγγίσουμε το θέμα «Τι είπαν οι προφήτες για τη γέννηση του Χριστού». Ως αύριο, να είστε όλοι καλά, με υγεία, δύναμη, έτη πολλά και ευλογημένα. Μηνύματα Αγίου Δωδεκαημέρου. Μια ραδιοφωνική προσέγγιση των νοημάτων των εορτών του Αγίου Δωδεκαημέρου από τη φωνή της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Καθημερινά στις 10 το πρωί στο Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης.